Συγκλονισμένη εκείνη η γνώμη της Λάισας στο άκουσμα του θανάτου σε ηλικία μόλις 50 ετών, ενός εξαιρετικά αγαπητού ανθρώπου στον χώρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού και όχι μόνο του Γιώργου Ριζόπουλου. Ο Γιώργος Ριζόπουλος έδινε μάχη τις τελευταίες ημέρες να κρατηθεί στη ζωή χτυπημένος από τον κορονοϊό. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Υπήρξε επιμακρόν παράγοντας της ποδοσφαιρικής ομάδας του Μαυροβουνίου, από όπου και κατάγεται. Υπήρξε ερασιτέχνης τερματοφύλακας, φορώντας μεταξύ άλλων και τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδος. Εργαζόταν τελευταία χρόνια στην υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων. Την ίδια ώρα όμως μειωμένος είναι ο αριθμός των ασθενών με κορονοϊό στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, ωστόσο δέχονται ασθενείς από την Νότια Ελλάδα, καθώς σε αυτές τις περιοχές υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα νοσοκομεία να ασφικτιούν. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια σταθεροποίηση. Αυτό δεν μας εφησυχάζει. Όπως βλέπετε, συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας. Υπάρχουν γύρω περιοχές οι οποίες έχουν ανάγκη και καταφτάνουν και στο νοσοκομείο μας με διακομιδές ασθενείς από την Νότια Ελλάδα πλέον, και στα πλαίσια αυτά το νοσοκομείο θα το αντιμετωπίσει. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η σταθεροποίηση είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό και μας ευχαριστεί όλους. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Όσον αφορά τον εμβολιασμό, έχουν διπλασιαστεί τα ραντεβού τόσο για την πρώτη δόση όσο και για την τρίτη αναμνηστική. Οι εμβολιασμοί έχουν διπλασιαστεί, τα ραντεβού είναι κατηλημένα. Καλούμε τους Λαρισαίους να μπαίνουν στην πλατφόρμα και να δηλώνουν το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για τον εμβολιασμό τους. Να σημειωθεί πως παραμένουν γεμάτες οι ΜΕΦ του Γενικού Νοσοκομείου 8 στις 8.